Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και πάλι σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast «Με αυτά μεγαλώσαμε» που ακούτε φυσικά από την ιντερνετική συχνότητα της Athens Voice. Για όσους ή όσες ακούνε πρώτη φορά το podcast μας, να σας συστηθώ, είμαι ο Παύλος Τουμπέκης και σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος διότι θα καταπιαστούμε σε αυτό το επεισόδιο με ένα θέμα που έχω σκεφτεί από το ξεκίνημα αυτού του podcast, ωστόσο περίμενα την κατάλληλη στιγμή. Σήμερα που κυκλοφορεί αυτό το επεισόδιο του podcast μας, του podcast «Με αυτά μεγαλώσαμε», εκτός απρόπτου είναι 4 Μαρτίου και έχουμε επέτειο από την ημέρα που βγήκε στα περίπτερα όλης της χώρας το ερωτικό DVD της Τζούλιας Αλεξανδράτου. Για την ακρίβεια ήταν 3 Μαρτίου του 2010 όταν η χώρα μας βυθιζόταν σιγά σιγά σε μια δεκαετία βαθιάς οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, στην Ελλάδα ασχολούμασταν με το XXX βίντεο της Τζούλιας Αλεξανδράτου με τίτλο «Το απαγορευμένο». Πριν ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτού του ελληνοϊστορικού γεγονότος με το οποίο ασχολήθηκαν δελτία ειδήσεων για εκπομπές παντός τύπου, παρακαλώ βαθμολογήστε το podcast μας στο Spotify, γιατί αυτό το επεισόδιο είναι πραγματικά 5 αστεριών. Ήταν Τετάρτη, 3 Μαρτίου του 2010. Μια καθημερινή που κατά τα άλλα φαινόταν συνηθισμένη. Γενικά ήταν μια περίοδος που στην Ελλάδα ακούγαμε για την επερχόμενη κρίση, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν ανησυχούσε όσο θα έπρεπε με βάση τα γεγονότα που ακολούθησαν και που έχουμε ζήσει και πλέον ξέρουμε. Πιο συγκεκριμένα, αν υπάρχει μια μέρα που σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής οικονομικής κρίσης, είναι η 3η Μαρτίου του 2010. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τότε, Γιώργος Πεταλωτής, ανακοίνωσε το πακέτο των μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, είχαμε περικοπές κατά 30% στα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, σε επίδομα αδείας, αυξήθηκε ο ΦΠΑ, η ειδική φορή κατανάλωσης κτλ. Παρ' όλα αυτά, το βράδυ εκείνης της 3ης Μαρτίου που είχαν ανακοινωθεί αυτά τα σκληρά μέτρα, η Ελλάδα ασχολιόταν με κάτι τελείως διαφορετικό. Ή και όχι, if you know what I mean, ήταν λίγο σεξάκι αυτό που ακολούθησε. Τέλος πάντων, εκείνο το βράδυ λοιπόν μαθαίνουμε ότι έχει κυκλοφορήσει στα περίπτερα όλης της χώρας ένα DVD ερωτικού περιεχομένου μέσω της γνωστής εταιρείας παραγωγής ερωτικών ταινιών Sirena, το οποίο DVD πολλοί λένε ότι άλλαξε την ιστορία της ελληνικής πορνοβιομηχανίας. Πρωταγωνίστρια η Τζούλια Αλεξανδράτου, την οποία την είχαμε μάθει ουσιαστικά στα Καλλιστεία για την ανάδειξη της Star Ελλάς το 2006. Η Τζούλια και η σαμπάνια της που πρωταγωνιστούν σε αυτό το DVD γίνονται πρώτο θέμα στη χώρα. Το αφήγημα από την πλευρά της Τζούλιας Αλεξανδράτου τις πρώτες ώρες και ημέρες κυκλοφορίας αυτού του DVD ήταν πως επρόκειτο για προσωπικές της στιγμές που ουσιαστικά διέρευσαν εν αγνία της. Λοιπόν, Τζούλια, έχουν περάσει 2 μέρες πραγματικά από όταν εμφανίστηκε αυτό το DVD και θέλω να πεις πώς αισθάνεσαι. Πολύ συναχωρημένη. Ήταν κάτι που δεν περίμενα ποτέ να έβγαινε. Σοκαρίστηκα. Έγινε εν αγνία μου. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν ένα σοκ. Και χαρακτηριστική είναι η συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και στον Εμίλιο Λιάτσο μία ημέρα μετά την κυκλοφορία αυτού του DVD. Χθες πήρα το DVD όπως πολλοίς κόσμος και το είδα και διαπίστωσα ότι πρόκειται για μια επαγγελματική δουλειά. Και ήταν μια συνέβρεσή μου, προσωπική μου στιγμή, η οποία αυτός ο άνθρωπος την έβγαλε. Ναι. Ήσουνα με το αγόρι σου, με το φίλο σου σε αυτή την ιστορία? Τη συγκεκριμένη φάση της ζωής μου ήταν ένας άνθρωπος, ναι, στον οποίο συνευρέθηκα. Δεν μπορώ να πω ήτανε το αγόρι μου. Όμως αυτός αυτή τη στιγμή παραβίασε προσωπική μου στιγμή. Και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σοκαρισμένη. Λέγεται Γιώργος ο άνθρωπος ο οποίος έχω. Είναι Έλληνας, λες?
Είναι... Αρχικά να πούμε ότι ο παρτενέρ της στις σεξουαλικές σκηνές εκείνου του DVD δεν ήταν τελικά κάποιος σύντροφός της, αλλά ο Ιαν Σκοτ, ένας πολύ γνωστός Γάλλος ηθοποιός πορνό. Είναι Έλληνας, δεν έχει καμία σχέση με τον γνωστό πρωταγωνιστή σε πορνό ταινίες, Γάλλος στην καταγωγή, Ιαν Σκοτ. Τα ακούω εδώ και μέρες και είναι αστεία. Έχουμε ακούσει για προσωπική δική σου αμοιβή 200.000 ευρώ συν ποσοστά από την πόλη στο DVD. Επίσης, τρελός ντόρος είχε αρχίσει να γίνεται και για την αμοιβή της Τζούλιας για τη συγκεκριμένη ταινία, η οποία είχε ένα εύρος στα ρεπορτάζ από 150.000 ευρώ μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ. Η Τζούλια τσέπωσε 1 εκατομμύριο ευρώ για την ταινία πορνό. Το ιδιωτικό συμφωνητικό που εξασφάλισε αποκλειστικά το Σταρ λύνει όλες τις απορίες. Ο ερμηνευτής καθόρισε ελεύθερο ίδιος την αμοιβή του στο εύλογο ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Δηλαδή τα χρήματα που πήρες είναι αυτά τα οποία έχουν ακουστεί στην τηλεόραση. Έχουν ακουστεί 150.000 ευρώ, έχουν ακουστεί 300.000 ευρώ, έχουν ακουστεί 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην αμοιβή μου δεν νομίζω ότι και εσύ, Τατιάνα μου, λες πόσα παίρνεις το μήνα δημόσια και μπροστά σε μια κάμερα. Κοίτα, σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Βέβαια, σύμφωνα με δήλωση του τότε μάνατζερ της Τζούλιας, του Μένιου Φουρτιώτη, στο Star Channel, το ποσό αυτό συνολικά ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο. Πέρα της ουσιαστικά προκαταβολής που πήρε αυτό το ποσό το οποίο είπε, στο 1 εκατομμύριο ευρώ η απόλυτη Ελληνίδα Star, συνεχίζει και παίρνει από κάθε πωλήση και άλλο 0,5 εκατομμύριο ευρώ. Πόσα αντίτυπα έχουν πουληθεί μέχρι τώρα? Πάνω από 200.000. Κεφάλαιο Μένιος Φουρτιώτης. Ο Μένιος υπήρξε μάνατζερ της Τζούλιας, αντικαθιστώντας τον Ηλία Ψινάκη, με τον οποίο η Τζούλια συνεργαζόταν από το 2006 μέχρι το 2009. Η συνεργασία Αλεξανδράτου Φουρτιώτη ξεκίνησε λοιπόν το 2009, όταν απέκτησαν φιλική σχέση, όπως είχε πει ο Μένιος στην εκπομπή Το Πρωινό στον Αντένα. Μάλιστα. Με την Τζούλια ήμασταν και φίλοι. Λοιπόν, η Τζούλια είχε μάνατζερ, όπως θυμόμαστε όλοι, τον Ηλία τον Ψινάκη. Κάποια στιγμή σταμάτησε να σιγάζεται. Και από εκεί αρχίσαμε και συνεργαζόμασταν για τα θέματα των εμφανίσεων που πήγαινε σε όλη την Ελλάδα και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Ίδια εκπομπή, ο Μένιος Φουρτιώτης είχε αποκαλύψει ότι η ταινία πορνό της Τζούλιας Αλεξανδράτου ήταν εξ ολοκλήρου μια δική της απόφαση. Ήταν μια απόφαση την οποία την είχε πάρει ίδια. Εγώ τι έκανα. Εσύ τι είχες πει τότε? Να το κάνει ή να μην το κάνει? Τώρα θέλει να μιλήσουμε ανοιχτά ή να ανοιχτά. Μην μιλήσουμε. Η απόφαση είχε πάρθει από την ίδια. Ωραία. Όταν είχε τσακωθεί με εκείνη την ιστορία τότε με τον σύντροφο που είχε, γιατί είχε δηλώσει ήδη ότι είχαν κάνει μία ταινία μαζί, μόνοι τους. Εκεί λοιπόν, μέσα στο άγχος ότι θα βγει εκείνος να τη δώσει εκείνη την ταινία, εκείνη την εποχή. Ναι, δεν κάνω και μία μόνη μου. Έκανε μόνη της, είχε κλείσει ήδη τη συμφωνία με τον παραγωγό, με τον Σιρνάκη. Λοιπόν, και το μόνο που έλειπε και μου ζήτησε να κάνω ήταν να κατακτοποιήσω την οικονομική διαφορά. Συμφωνία και πώς θα γίνει όλο αυτό το κομμάτι για τα λεφτά. Και αυτό και έκανα. Η συνεργασία Μένιου Τζούλιας ολοκληρώθηκε το 2012, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στις δικαστικές αίθουσες, παρακαλώ, ύστερα από μήνυση της Τζούλιας που κατηγόρησε τον Μένιο για κλοπή 200.000 ευρώ από το χρηματοκιβώτιό της. Θυμίζω τον κατηγορεί η Τζούλια Αλεξανδρότου ότι της απέσπασε 200.000 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο του σπιτιού της, το σπίτι το οποίο είχε κλειδιά και μπαινόβγαινε και ο Μένιος Φουρτιώτης. Πάμε όμως να κάνουμε ένα μικρό throwback και να θυμηθούμε πώς είχε μπει αρχικά η Τζούλια Αλεξανδράτου στη showbiz και γενικά στις ζωές μας, αν θέλετε. Δούλευε σαν μοντέλο από τα 13 και στα 16 πηγαίνει για πρώτη φορά στα Καλλιστεία, όπου και κερδίζει τον τίτλο της Miss Young, μέχρι που ξαναπάει στα Καλλιστεία. Θύμωσε επειδή δεν πήρε τον τίτλο της Star Ελλάς και έγινε με μια στο πιο καυτό θέμα της πόλης. Η Τζούλια Αλεξανδράτου μπορεί να έχασε τον τίτλο της Star Ελλάς το 2006 από την Ολυμπία Χοψονίδου, ωστόσο αντικειμενικά ήταν αυτή που έκλεψε τις εντυπώσεις και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, κυρίως εξαιτίας μιας γκριμάτσας που είχε κάνει, η οποία η αλήθεια είναι πως είχε μια ξενέρα. Κάνει μια γκριμάτσα την ώρα που ανακοινώθηκε το όνομα της Star Ελλάς και από τότε μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας. Και ερμηνεύτηκε ότι πήγαινε για την επιτροπή, για τον κόσμο που βρισκόταν από κάτω, για το αποτέλεσμα. Εγώ έχω βγει το κακό παιδί του modeling, άμα, αν θες να το πούμε έτσι, τέλος πάντων. Αλλά στην ουσία είμαι το πιο ήρεμο πλάσμα, όσο με γνωρίζουν. Δεν ξέρουμε, η ίδια πάντως δίνει τη δική της εξήγηση στην εκπομπή The Tonight Show και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στον Αντένα, όπου είχε πάει ως καλεσμένη. Πάντως η αλήθεια δεν ζουν και το πιο ήρεμο πλάσμα τότε. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχες τα νεύρα σου και τα έδειχνες. Δεν μπορούσες να κρατηθείς για τα Καλλιστεία, λέω. Τα έδειχνες τα νεύρα σου. Δηλαδή, ρε παιδί μου. Θες να σου πω τώρα την αλήθεια για τα Καλλιστεία, πέρα από την πλάκα. Ναι. Ήταν η κολλητή μου από κάτω στο τραπέζι, την ώρα
που ήταν, ήμουνα σε σκηνή την ώρα της βραδιάς και κάνω εγώ ένα νόημα στην κολλητή μου και της κάνω αυτή την κρυμάτσα. Και της κάνω την κρυμάτσα μόνο για την κολλητή μου πήγαινε. Και εκείνη τη στιγμή με πετυχαίνει η κάμερα. Εκείνο το δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Και για αυτά τα δύο δευτερόλεπτα έγινε όλο αυτό το ταραβέρι. Που σου είπαν μετά τι έκανε, δηλαδή ότι. Που το έκανα, δεν ξέρω, ότι κακή συμπεριφορά προς, δεν ξέρω, στον κόσμο, δεν ξέρω πού. Ναι. Fast forward ξανά στο 2010. Και συγκεκριμένα στις 17 Μαρτίου. Δηλαδή την ημέρα που η Τζούλια Αλεξανδράτου παραδέχεται τελικά πως το Rouge DVD ήταν τελικά μια επαγγελματική δουλειά και όχι ένα ερασιτεχνικό βίντεο με προσωπικές της στιγμές που διέρευσαν, όπως υποστήριζε αρχικά, αν θυμάστε. Μέσα σε 5 λεπτά είπα το ναι. Μου είπε θα μου δώσει όλα τα λεφτά μπροστά και όπως καταλαβαίνεις είπα το ναι. Μέσα σε 5 λεπτά. Πάμε να την ακούσουμε στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, η οποία πάντα είναι πηγή σε αυτό το podcast, τώρα που το σκέφτομαι. Τέλος πάντων, στην εκπομπή αξίζει να το δεις στον Αντένα. Θέλω να σε ρωτήσω και να μου πεις ειλικρινά. Γυρίστηκε το βίντεο εν γνώση σου? Ναι. Απρόστε με. Ναι. Ναι. Είμαι κατηγορούμενη. Η αλήθεια είναι ότι έλεγες διάφορα σενάρια. Ακούσαμε 10 διαφορετικές εκδοχές. Δεν γινόταν διαφορετικά τη χρονική στιγμή που έγινε αυτό. Δημιουργήθηκε απλά τόσος τόρυβος, τόσος ντόρος όλο αυτό, που ξέρεις, μπήκα σε μια διαδικασία άμυνας κατευθείαν. Και λέω γρήγορα πώς θα ξεφύγω, πώς θα κρυφτώ, τι θα πω. Τρόμαξα. Επίσης, υπήρχε που λέτε μια πάρα πολύ ωραία θεωρία συνωμοσίας, υπάρχει ακόμα βέβαια, που βγήκε για την Τζούλια Αλεξανδράτου και αυτή η συνωμοσία λέει πως επρόκειτο ουσιαστικά αυτή η ταινία, αυτό το DVD, για ένα κόλπο γκρόσο ώστε οι Έλληνες να ξεχαστούν, να αποπροσανατολιστούν από το επερχόμενο μνημόνιο, μνημόνια, αλλά ναι, τότε ερχόταν το πρώτο, και να ξεχάσουμε τέλος πάντων τα πρώτα πολύ σκληρά οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης και όλο αυτό που γινόταν. Τέλος πάντων, για όλα υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας και αυτό μας αρέσει. Επίσης, έχουν γραφτεί άρθρα και στο εξωτερικό, συνδυάζοντας μάλιστα τον αντίκτυπο που είχε το ροζ βίντεο στην ελληνική κοινωνία και συνδυάζοντάς το με την οικονομική κρίση. Πάντως, για να είμαστε σωστοί και απέναντι στους συνωμοσιολόγους, να σημειώσουμε ότι 1,5-2 μήνες μετά την κυκλοφορία του DVD της Τζούλιας, ο πρωθυπουργός τότε Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε από το Καστελόριζο, αν θυμάστε όσοι και όσες θυμάστε, ανακοίνωσε λοιπόν την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης από το ΔΝΤ του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σχετικά με αυτή τη θεωρία συνωμοσίας και φυσικά την ταινία, είχε τοποθετηθεί και ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας, ο Δημήτρης Σιρινάκης, ο πολύ γνωστός παραγωγός ερωτικών ταινιών που έχει την εταιρεία Σιρίνα και μέσω της οποίας είχε κυκλοφορήσει το εν λόγω DVD. Μίλησε λοιπόν σχετικά με την ταινία και όλο το backstory στην εκπομπή Βράδυ με τον Πέτρο Κωστόπουλο στον Αντένα. Παλιά είχαν πει ότι είσαι πολιτικός δάχτυλος. Ναι, ότι με φέρανε. Είχαν πει ότι σε φέρανε, σε πήρε ο Γιωργάκης Παπανδρέου το Πασό, ξέρω εγώ, είχα διαβάσει κιόλας, και σε βάλανε να βάλεις τη Τζούλια Αλεξανδράτου για να προσανατολιστεί ο λαός από τα βάσανά του. Ναι, το άκουσα κι αυτό. Είναι αλήθεια. Έλες να αλήθεια τώρα αυτό. Όχι, λέω, δεν μου έβαλε τη Τζούλια, ας πούμε. Για να βιάσει βουλή. Για να βιάσει βουλή, να μην ασχολείται κανένα με τίποτα. Τι ακούει ο άνθρωπος, Τι ακούει ο άνθρωπος, ναι. Τι έγινε με τη Τζούλια τότε? Δικιά σου ιδέα ήταν ή μάνατζερ της Τζούλιας ή Τζούλια? Κοίτα, η ιδέα ήταν δικιά μου. Το πώς το έστησα όλο και έγινε είναι άλλο θέμα. Το ψιστήρι δηλαδή, δεν μπορώ να το μεταφέρω αυτό σε κάποιον πώς έγινε. Δεν ήταν δικιά μου. Τώρα από εκεί πέρα, όταν πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, ήταν πολύ μπροστά δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολο να ψήσει μια γυναίκα να βγει με μια τέτοια γυναίκα. Πώς μάλλον την ψήσει να παίξει ταινία. Σωστό και αυτό. Και άλλες τέτοιες γυναίκες, όχι μόνο η Τζούλια. Εν τω μεταξύ, παραμένω λίγο πολιτικά. Το DVD αυτό της Τζούλιας έφτασε μέχρι τα έδρανα της Βουλής. Αρχικά, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ τότε, Γιώργος Καρατζαφέρης, στην ομιλία του για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης και σχετικά με αυτούς που διαδήλωναν έξω από τη Βουλή, δήλωσε: 3.500 άνθρωποι ήρθαν εδώ να διαδηλώσουν και να φωνάξουν και 150.000 τρέξανε να δούνε τσόντα.
Η Τζούλια όμως δεν αναφέρθηκε απλά από κάποιον μες στη Βουλή, αλλά πήγε και η ίδια με τον Μένιο Φουρθιώτη αργότερα, σε άλλη περίπτωση, για να καταθέσουν διαμαρτυρία για λεκτική επίθεση που θεώρησε ότι της είχε κάνει από το Βήμα της Βουλής ο βουλευτής τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος δεν κατονόμασε την Τζούλια, ωστόσο είχε αναφερθεί σε μια εθνική πορνοστάρ που συγκεντρώνει χρήματα και δεν πληρώνει φόρους, μιλώντας ουσιαστικά για φόρο διαφυγή. Μετά από τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη για την Τζούλια Αλεξανδράτου, η ίδια πήγε στη Βουλή για να καταθέσει επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της Βουλής αλλά και προς τον Πρωθυπουργό. Η Τζούλια πήγε στη Βουλή για να διαμαρτυρηθεί. Πήγε, αλλά δεν έβρισκε την είσοδο. Τζούλια από εδώ. Από εκεί, από εκεί. Οι υπάλληλοι είχαν στηθεί και περίμεναν την άφιξη της Τζούλιας Αλεξανδράτου. Επιποδός όλοι για την Τζούλια. Οι τσολιάδες έχουν μείνει κάγκελοι. Οπότε η Τζούλια, ναι, έφτασε μέχρι και στη Βουλή. Αργότερα είχε ακουστεί ότι θα έκανε και δικό της κόμμα. Τέλος πάντων. Βέβαια, σχετικά με το κομμάτι αυτό της φοροδιαφυγής της Τζούλιας και ότι δεν είχε δηλώσει την αμοιβή της και όλα αυτά, ο ΣΔΟΕ μετά από εισαγγελική παρέμβαση ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβώσει τι ακριβώς είχε παιχτεί με τα χρήματα από το συγκεκριμένο DVD και έναν χρόνο αργότερα ασκήθηκε ποινική δίωξη στην Τζούλια. Ποινική δίωξη για ψευδή βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της Τζούλιας Αλεξανδράτου ασκήθηκε από εισαγγελέα του ΣΔΟΕ. Και ο φόρος που αντιστοιχεί στην πληρωμή μου από το DVD, πρέπει να πω ότι έχει πληρωθεί, είμαι πλήρως νόμιμη. Πριν από ένα χρόνο περίπου, η Τζούλια Αλεξανδράτου είχε καταθέσει στο ΣΔΟΕ πως δεν είχε πάρει ούτε ένα ευρώ για το DVD, αφού επρόκειτο για προσωπικές στιγμές με τον σύντροφό της. Μετανιώνω κάποιες κινήσεις και λάθη που έκανα στο παρελθόν, τα οποία, ξαναλέω, ήταν προτροπή κάποιων συνεργατών. Η Τζούλια την επόμενη διετία 2010-2012 συνεχίζει την καριέρα της ως πορνοστάρ και συμμετέχει και σε άλλες παραγωγές της εταιρείας Σιρήνα. Η Τζούλια ξαναχτυπά. Αυτό που όλοι περιμένατε. Το νέο DVD της Τζούλιας Αλεξανδράτου. Σε όλα τα περίπτερα με το περιοδικό Σιρήνα. Γενικά ήταν μια περίοδος κατά την οποία η Τζούλια ασχολήθηκε με τη βιομηχανία ενήλικου content. Ας το πούμε έτσι. Γεια σου. Είμαι η Τζούλια. Αν θέλεις να με απολαύσεις σε πολύ προσωπικές μου στιγμές, στείλε τώρα SMS στο 54. Πάμε να ακούσουμε όμως τι δήλωσε η ίδια για αυτή την περίοδο της ζωής της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου το 2016 στον Αντένα. Λοιπόν, εγώ εκείνη την περίοδο της ζωής μου βρισκόμουν σε μια κατάσταση περιτριγυρισμένη, αν θέλεις, από πολύ κακό κόσμο. Σίγουρα με όθησαν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το ποιόν μου και με τη δικιά μου ποιότητα. Διότι εγώ είμαι ένα κορίτσι που ξεκίνησα από τα καλλιστεία του Αντένα και παραπέρα έκανα άλλα χίλια πράγματα στη ζωή μου. Έκανα τραγούδι, έκανα τηλεόραση, έκανα εκπομπές και έκανα και ένα DVD. Αλλά μέσα στα χίλια καλά θα με κοπανάνε για το ένα λάθος. Mm-hmm. Και κοιτάζω πίσω τον εαυτό μου και δεν αναγνωρίζω αυτό το κορίτσι. Ποια ήμουνα, τι έκανα και γιατί έκανα αυτά τα πράγματα που ποτέ στη ζωή μου δεν θα τα έκανα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι και όλη αυτή η δημοσιότητα μόνο κακό μου έκανε. Όλα αυτά. Mm-hmm. Ήταν ένα λάθος μου που έγινε πριν από 800 χρόνια και αυτό. Μάλιστα. Σε κάτι που επίσης θέλω και πρέπει να σταθούμε οπωσδήποτε και αποτέλεσε άλλωστε κομμάτι της γενικότερης καριέρας της Τζούλιας Αλεξανδράτου πριν το section με τις ερωτικές ταινίες, είναι η ενασχόλησή της με το τραγούδι. Ένα από τα τραγούδια που μου αρέσουν προσωπικά είναι το «Μόνο για σένα», που κυκλοφόρησε το 2006 σε συνεργασία με τον Ανδρέα Κωνσταντινίδη. Επίσης, ένα iconic κομμάτι πραγματικά, που ίσως ήταν και προφητικό, είναι το «Στόχος είναι τα λεφτά» του 2007. Φυσικά ακολούθησαν πάρα πολλές εμφανίσεις της Τζούλιας σε διάφορα κλαμπ ανά την Ελλάδα, αλλά και σε πίστες, σε μπουζούκια δηλαδή, όπου έκανε κανονικά πρόγραμμα. Μετά από αυτό θα γίνει η βασίλισσα της πίστας και θα ερμηνεύσει το ομώνυμο τραγούδι. Α, μάλιστα, θα γίνει τραγουδίστρια. Αποφάσισα να γίνω η βασίλισσα της πίστας. Καστραβάνε τα μαλλιά τους, το μπουζούκι και ο πιανίστας. Όλοι
δείχνουν να αποδοκιμάζουν την υπερφύαλη στάση της και από την άλλη όλοι τη θέλουν. Ακόμα και ο Νίκος Περάκης της έδωσε έναν μικρό ρόλο στην ταινία του Ψυχραιμία παιδιά και έτσι η Τζούλια έπαιξε με τον Κιμούλη. Όπως μόλις ακούσαμε, η Τζούλια Αλεξανδράτου πέρασε και από το ελληνικό σινεμά, αλλά και από την τηλεόραση, σε δύο εκπομπές στο Megalicious Chart Live και στο Music B, σε Mega και Antenna αντίστοιχα. Γενικά απασχόλησε για κάμποσα χρόνια τα μίντια, σε κάποια φάση έφυγε κιόλας από τη χώρα μετά το 2012 και έζησε για ένα διάστημα στη Βιέννη. Τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, και ειδικότερα με την άνθηση του OnlyFans, αυτής της συνδρομητικής πλατφόρμας, για όσους δεν ξέρουν, που χρησιμοποιείται κυρίως για προώθηση ενήλικου περιεχομένου, την είδαμε να κάνει και ένα μικρό comeback σε αυτόν τον χώρο. Κλείνοντας, θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο, λίγο και στο πώς αντιμετώπιζαν το θέμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλος αυτός ο κακός χαμός που είχε γίνει εκείνη την εποχή της κυκλοφορίας της ερωτικής ταινίας της Τζούλιας αναδεικνύει φουλ την ανθρωποφαγική διάθεση που είχαν τα ΜΜΕ τότε, φτάνοντας ακόμα και σε σημείο να ενημερώσουν τη γιαγιά της Τζούλιας Αλεξανδράτου μέσω τηλεφώνου για την ερωτική ταινία της εγγονής της. Τραγικό. Φτάσαν σε ακραία σημεία να παίρνουν. Αυτό ήταν. Νευρίασα πάρα πολύ. Με το μόνο. Πήραν τη γυναίκα, τη γιαγιά της Τζούλιας, να της πούνε τι έκανε. Στα περιοδικά. Πού είναι, στα περίπτερα. Είναι στα περίπτερα. Είναι ένα DVD. Μα επιτρέπεται να παίζει τη μεγάλη γυναίκα που έχει θέτει καρδιά να της πει αυτά τα πράγματα. Τι λογική έχει να μάθει η γυναίκα η γριά αυτό το πράγμα. Νομίζω κάναμε μια ενδιαφέρουσα αναδρομή σε αυτό το ιστορικό γεγονός της ελληνικής showbiz. Είναι σίγουρα κάτι με το οποίο μεγαλώσαμε και θυμόμαστε όσοι και όσες έχουμε γεννηθεί πριν τα Zeros και φυσικά άξιζε να πάρει και αυτό τη θέση του στην ωραία βιβλιοθήκη μας των pop γεγονότων που έχουμε αρχίσει και φτιάχνουμε σε αυτό το podcast. Η κοινωνία, ο κόσμος δεν είναι συνένοχος με μένα που πήγε και το αγόρασε, έδωσε και 20 ευρώ. Το είδε, το κατέβασε από το ίντερνετ. Γιατί μπήκε αυτό το θέμα σε μια κατάσταση οικονομικής κρίσης, αν θες, που έχει η χώρα μας, να ασχοληθεί με ένα απλό DVD της Τζούλιας και της οποιαδήποτε Τζούλιας. Θεωρώ ότι είναι λίγο ανούσιο όλο αυτό, χαζό, να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα όταν στη χώρα μας συμβαίνουν τραγικά πράγματα και σοβαρά. Κοίταξε. Δεν ξέρω αν τελικά η ταινία της Τζούλιας ήταν κόλπο της κυβέρνησης ή των Ευρωπαίων ή δεν ξέρω και εγώ τι. Ωστόσο, η ιστορία έγραψε πως την 3η Μαρτίου η Τζούλια Αλεξανδράτου κυκλοφόρησε αυτό το ερωτικό DVD, την πρώτη ερωτική ταινία της ουσιαστικά, και παράλληλα πέρασαν τα πρώτα απάνθρωπα μέτρα του Δούνου του στη χώρα μας. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Αν σας άρεσε αυτό το podcast, παρακαλώ βαθμολογήστε το όσο καλύτερα μπορείτε. Όσο πάει το χέρι σας, όσο θέλει η καρδούλα σας. Είμαι ο Παύλος Τουμπέκης, σας ευχαριστώ που με ακούσατε για ακόμη μία φορά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του podcast «Με αυτά μεγαλώσαμε». Γεια σας! Η μελωδία στους τίτλους αρχής είναι «Λούπα» από το τραγούδι «Όσο περνάνε οι χρονιές» του Τάκι Τσάν και του DJ Alex. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.